Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Νικήτας Κακλαμάνης και αναφερόμενος στον 31χρονο αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα επεισόδια του Ρέντι, είπε πως ως γιατρός, όσο σκληρό και αν ακούγεται, εύχεται καλύτερα να τον πάρει κοντά του ο Θεός. Ο λόγος για αυτό είναι πως ως γιατρός θεωρεί πως επειδή η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει για 15 λεπτά, έχει υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες. Σημειώνεται μάλιστα ότι την 3η 12 Δεκεμβρίου οι γιατροί ανακοίνωσαν πως αναγκάστηκαν να του ακροτηριάσουν το αριστερό πόδι. Αναλυτικότερα ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε. Δεν ξέρω τι να ευχηθεί κανείς για αυτό το παιδί. Σαν γιατρός θα έλεγα ότι αν ο Θεός τον αγαπάει, καλύτερα να τον πάρει, όσο σκληρό κι αν ακούγεται αυτό από το στόμα ενός γιατρού. Ήδη έγινε ακροτηριασμό, αλλά φοβάμαι ότι οι εγκεφαλικές βλάβες θα είναι τέτοιες που δεν ξέρω τι ζωή θα έχει αν επιζήσει, γιατί η καρδιά του είχε σταματήσει 15 λεπτά. Όσο σκληρό κι αν είναι αυτό για την οικογένειά του. Τέλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε. Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει αν δεν ήταν ο αστυνομικό και ήταν ένα πολίτη στη θέση του. Και να είχε φύγει μια φωτοβολίδα κρότου λάμψη από αστυνομικό. Να τα λέμε, φανταστείτε τι θα είχε συμβεί. Τώρα εντάξει, εκφράζουμε ευχέ, ο κόσμο, η πολιτεία, αλλά δεν είδατε καμία διαδήλωση.